Σας δίνω αμέσως το λόγο, αλλά έχει επιστρέψει ήδη και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Δελίκας, έχει κάνει κάποια δήλωση για αυτά τα οποία ελέγχθησαν και να την παρακολουθήσουμε, γιατί ενδεχομένως θα θέλατε να τη σχολιάσετε. Παρακαλώ να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν ξέρω από ποιες εμπειρίες και από ποιες επαφές ο κ. Κασουλίδης παίρνει τέτοια μηνύματα. Δεν είναι τα μηνύματα που παίρνουμε, εν πάση περιπτώσει, από τους εταίρους μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και από τρίτες χώρες. Αντίθετα, νομίζω και μετά την τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη στάση μας όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας στις 8 Ιουλίου, μόνο θετικά σχόλια ακούμε για την πολύ επικοδομητική και δημιουργική προσπάθεια και συμβολή της Κυπριακής Κυβέρνησης. Τώρα, αν έχει άλλες πηγές ο κ. Κασουλίδης, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει τόσες πολλές πρωτοβουλίες και για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των Τουρκοκυπρίων, την οικονομική ανάπτυξη, και για θέματα επίλυσης, πρόθεσης της επίλυσης του Κυπριακού, ξεκινώντας, υπενθυμίζω, από την συνάντηση του Προέδρου Παδόπουλου με τον κ. Ανάν, τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι και τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Θα ήταν καλά κάποιος ή όποιος έχει άποψη ότι πρέπει να ληφθούν άλλες πρωτοβουλίες, να εισηγείται και το περιεχόμενο των πρωτοβουλίων. Ρίχθηκε και το κάνετε, κύριε Κασουλίδη, ορίστε. Λοιπόν, καταρχήν, όπως έχει πει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, εμείς ασφαλώς έχουμε τις θέσεις μας και η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων οφείλεται, την έφεραν μόνοι τους την απομόνωση. Όμως είναι ένας λόγος παραπάνω, ότι μας δυσκόλεψε η απόφαση της 26ης Απριλίου που λέει χρησιμοποιά αυτών των όρων σε αποφάσεις των οποίων χρησιμοποιούν, και αυτό είναι το οποίο λέω. Δυστυχώς είμαστε μέσα στη μέση εγκλωβισμένοι μεταξύ των όσων υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρκίας, θέλουν να την βοηθήσουν δηλαδή προς τον δρόμο της ένταξης, και όσων δεν την υποστηρίζουν. Και την υποστήριξη την οποία παίρνουμε είναι από αυτούς που δεν θέλουν την ένταξη της Τουρκίας, και αυτόν πρέπει να το θεωρήσουμε ως γεγονός. Δεν είναι ιδιαίτερες πηγές δικές μου που έχω. Είναι το τι έχει λεχτεί και το τι λένε οι διάφοροι στο Ευρωκοινοβούλιο από το δημόσιο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, και καλά θα κάνει ο κύριος Λιλίκας να πάρει τα πρακτικά, τα πλήρη πρακτικά της συζήτησης στην Ολομέλεια για να ενημερωθεί, όπως ενημερώθηκα και εγώ, να ακούσει και την κυρία Γετεμέκη, την Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φιλανδίας, η οποία στην δευτερολογία της ουσιαστικά το θέμα του απευθείας εμπορίου το ενέταξε να εξαρτάται και με το θέμα του πρωτοκόλλου, να ακούσει τον κύριο Ρεν πώς παρουσιάζει το θέμα, για να πάρουμε τις σωστές μας διαστάσεις. Αν παίρνουμε πράγματι ευεργετικά σχόλια, όπως λέει, και αυτός είναι ο φυσικασμός που δεν μου αρέσει, τότε γιατί αυτά τα ευεργετικά σχόλια δεν έχουν φτάσει δια της πρεσβείας μας, δια όσων, ή τουλάχιστον να δοθούν σε εμάς. Διότι αντιλαμβάνομαι είναι κάτι δία που παίρνει αυτά τα ευεργετικά σχόλια. Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα δημόσια τέτοια σχόλια, για να ενημερωθούν οι διάφορες πλευρές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Ότι είμαστε στη Μέγενη των υπέρ και των εναντίον της Τουρκίας. Και η πλειοψηφία που επήραμε και πετύχαμε για να απορρίψουμε την προσπάθεια να είναι η Κύπρος το θύμα όλης αυτής της ιστορίας είναι περιστασιακή. Πέραν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ήταν ο πυρήνας, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς οπωσδήποτε, πήραμε τους ακροδεξιούς, τους αντιευρωπαϊστές και μια μερίδα των φιλελευθέρων. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μια λέξη παρακαλώ για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι υπήρξαν οι δυσκολίες οπωσδήποτε. Το κλίμα, όπως εξήγησα, φαινόταν να ήταν αρνητικό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα το κρίνω θετικότατο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κασουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ελευθερία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.